Λοιπόν, έχουμε μαζί μας θεατρική ομάδα καθηγητών Ελμέ Νομού Ηρακλείου, η οποία ανεβάζει την παράσταση στις Ράγες της Πόλης. Πολύ γνωστή, πολύ γνωστό θεατρικό έργο της Δώρας Τσόγια. Αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με. Καλώς ήρθατε λοιπόν, Ελένη Μπενέκου. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Γιάννης Διαμαντίδης. Ηθοποιός. Είμαι καλά. Ηθοποιός καθηγητής. Και από εδώ. Από εδώ είναι η κυρία Γιαμαλάκη Ελένη. Γιαμαλάκη Ελένη. Γεια σας. Και η κυρία συγγραφέας μας, η κυρία Αλκιόνη Αδαμάκη. Έτσι, όχι μπράβο, Παπαδάκη, Αδαμάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Δεν ξέρω πώς ήρθε η ιδέα. Έχει πορεία, θεατρική πορεία η ομάδα αυτή. Και τώρα αυτή τη στιγμή αναβάζετε 15 συν 1 μονόπρακτα. Θα μάθουμε όμως από εσάς περισσότερα. Ναι, η θεατρική ομάδα καθηγητών Ελμέ Νομού Ηρακλείου έχει πολύ μακρά πορεία, 20 χρόνια. Η Ελένη μπορεί να μιλήσει καλύτερα γι' αυτό, γιατί η ομάδα ξεκίνησε με σκηνοθέτη τον Αντώνη τον Περαντονάκη, συνέχισε η Ελένη Γιαμαλάκη, κάποια στιγμή και η Κατερίνα Ισαβουλίδη. Και φέτος ανέλαβα να σκηνοθετήσω εγώ την ομάδα. Να πω ότι η παράσταση στις Ράγες της Πόλης βασίζεται στο θεατρικό κείμενο της κυρίας Τσόγια, το 20 αστικά μονόπρακτα. Κάθε θεατρική ομάδα δίνει διαφορετικό τίτλο στην παράστασή της, δηλαδή από σταθμό σε σταθμό, η καημένη άδεια μου εδέμ κτλ. Mm. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί κάθε ομάδα έτσι δίνει και το δικό της στίγμα στην παράστασή της. Είναι ένας διάλογος με τη συγγραφέα και εμάς. Εσείς πώς επιλέξατε αυτό τον τίτλο, στις Ράγες της Πόλης? Η αλήθεια είναι ότι έπεσαν στο τραπέζι πάρα πολλοί τίτλοι. Εκεί που καταφέραμε έτσι να συμφωνήσουμε με τη συγγραφέα όμως ήταν εκείνος ο τίτλος, «Στις Ράγες της Πόλης». Άρα, είχατε επαφή με τη συγγραφέα? Φυσικά, είχαμε τακτική επικοινωνία με την κυρία Τσόγια και μάλιστα θα έρθει στην παράστασή μας την Κυριακή. Κυριακή. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η παράσταση αυτή ανεβαίνει σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τρεις παραστάσεις λοιπόν. Ωραία, 9 το βράδυ. Ωραία, 9 το βράδυ. Ναι. Και στην πειραματική σκηνή. Να πάμε στον άντρα της παρέας, πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Ο ρόλος σας. Καταληπτικός. Συμμετέχω σε δύο μονόπρακτα. Η συμμετοχή μου με έφερε σε μία εύνοια να ξαναμάθω να ακούω. Γιατί? Γιατί σαν ομάδα δουλεύουμε όλοι μαζί και δουλεύουμε παράλληλα. Πρέπει να ακούσεις τις ανησυχίες του άλλου, τις ανασφαλίες του, τις αβεβαιότητες του, τα σχόλιά του, τις κρίσεις του, που πάντα είναι με θετικό πνεύμα και πάντα είναι με μία προδιάθεση να σε κάνει καλύτερο. Άρα στην ομάδα συμμετέχουμε γιατί θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με το προηγούμενο εαυτό μας, έτσι. Εσείς, κύριε Γιαμαλάκη? Εγώ θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας έχει μια πορεία 20 χρόνων, όπως είπαμε και πριν. Έχει δώσει πολλά και στην πόλη και σε εμάς που συμμετέχουμε σε αυτήν. Είναι από τις λίγες ομάδες που είναι τόσο μακρόβιες, ακριβώς επειδή καταφέρνει να ανανεώνει το δυναμικό της και να κρατάει τα παλιά της μέλη σαν μαγιά που φουσκώνει το προζύμι, φουσκώνει το ψωμί και έτσι προχωράμε. Εγώ τα δύο προηγούμενα χρόνια, στα δύο προηγούμενα έργα μάλλον που είχα την ευθύνη της ομάδας, μπορώ να πω ότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και δώσαμε τη σπιτάλη στην Ελένη την Μπενέκου, νέο αίμα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, παρόλο που δεν είναι από την πόλη μας, αμέσως μπήκε δυναμικά στην ομάδα, μας γνώρισε, τη γνωρίσαμε, μας αγάπησε, την αγαπήσαμε και μας προχώρησε και ένα βήμα, μπορώ να πω, διότι χρόνια τώρα θέλαμε στην ομάδα να ανεβάσουμε κάτι σύγχρονο, μοντέρνο, που να αφουγκράζεται την επικαιρότητα, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε μια πολυπληθής ομάδα, δυσκολευόμαστε να βρούμε ένα σύγχρονο έργο με τόσους πολλούς ρόλους, 20 και πλέον. Και έτσι μας βόλεψε το ότι το έργο αυτό αποτελείται από μικρά μονόπρακτα. Μονόπρακτο σημαίνει ότι είναι μία σκηνή, ενδεχομένως μία μικρή θεατρική πράξη. Το οποίο διαρκεί περίπου 3-5 λεπτά. Διαρκεί το καθένα 5 λεπτά maximum. Και έτσι μπορέσαμε όλο το δυναμικό της ομάδας να αξιοποιηθεί σε ένα σπονδυλωτό έργο που μιλάει για μας σήμερα
και που μπορούν τα στιγμιότυπά του να τα συναντήσουμε στο μετρό, στο δρόμο, στην πλατεία, στο σπίτι και να εκφράσει αυτό που ο σύγχρονος θεατής επιθυμεί και θέλει να δει. Άρα είναι κάτι επίκαιρο, κυρία Δαμάκη. Ναι, ναι. Πολύ επίκαιρο, βέβαια. Και εσείς συμμετέχετε σε ένα... Ναι, εγώ είμαι ένα νέο μέλος της Στόκνη. Τα τελευταία 3 χρόνια από την Κλειδαρότρυπα, θα πω, παρακολουθώ αυτή την ομάδα. Την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Μπήκα φέτος δυναμικά. Δουλεύουμε πάρα πολύ εδώ και μισό χρόνο για αυτή την παράσταση. Εγώ την έχω αγαπήσει γιατί, όπως είπαμε και πριν, πραγματεύεται προβληματισμούς της σύγχρονης εποχής που εμένα πάρα πολύ με αγγίζουν, όλα τα θέματα αυτά της ανθρωπιάς, του έρωτα, της μοναχικότητας κτλ. Ο δικός μου ο ρόλος είναι ο ρόλος μιας γυναίκας συζύγου που βιώνει αιμονικά τον έρωτα όπως αυτός βιώνει στην αρχή του, στην αρχή μιας σχέσης, αρνούμενη στην εξέλιξή του σε ένα άλλο επίπεδο. Άρα αυτό είναι μια μοναχική πορεία. Αγγίζει πολλούς, ίσως όλους, αν όχι μέσα από το γάμο, αλλά γενικότερα όλους μας, αυτή η μοναχική πορεία. Δεν ξέρω, με έναν τρόπο μαγικό μου δόθηκε αυτός ο ρόλος, γιατί με εκφράζει κιόλας. Ήταν πολύ... δεν ξέρω, αυτό οφείλεται βέβαια στην σκηνοθέτη μας. Μας έκανε αυτή τη διανομή και έπιασε με έναν τρόπο μαγικό, έδωσε τους ρόλους εκεί όπου ίσως τέριαζε κιόλας. Ναι. Αυτό είναι ταλέντο. Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Διαμαντίδης, επειδή είναι αφορμή για μεγάλη συζήτηση αυτό, για τις ανασφάλειες και για όλα όσα απασχολούν τον καθένα μας. Το θέατρο γενικά είναι κάτι το οποίο αγγίζει τις ψυχές μας και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα καθηγητών, εκπαιδευτικών, που η εκπαίδευση με το θέατρο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, συνάδει πάρα πολύ και πρέπει να είναι ένα καλό πάντρεμα. Τελικά, θα έπρεπε τέτοια πράγματα να γίνονται όχι μόνο από τους καθηγητές. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις από τους καθηγητές. Δεν θα έπρεπε όμως αυτό να γίνεται περισσότερο και από τους καθηγητές, στους μαθητές? Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι που είμαστε στην ομάδα έχουμε θεατρικές ομάδες στα σχολεία μας. Αν όχι φέτος, τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και η Ελένη και η Αλκιόνη και πολλά άλλα μέλη της ομάδας. Αγαπάμε το θέατρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο για προσωπική, ας πούμε, χρήση, κατανάλωση. Το χρειαζόμαστε και στη σχέση μας με τους μαθητές μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχει το εξής εκπληκτικό. Στη φάση που ψάχναμε ανδρικούς ρόλους στην ομάδα, το συζητούσαμε εδώ με την Ελένη τη Γιαμαλάκη και παίρνει τηλέφωνο ένα παλιό της μαθητή, ο οποίος είναι φοιτητής πια. Και όχι μόνο συμμετέχει στην ομάδα, αλλά παίζουν μαζί και στο ίδιο μονόπρακτο. Πολύ συγκινητικό. Πολύ όμορφη εμπειρία πρέπει να είναι αυτή. Και συμμετέχει τώρα που λέτε για μαθητή, συμμετέχει και κάποιο παιδί μέσα στο έργο, αν διάβασα καλά. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι. Τι ρόλος είναι αυτός? Έκπληξη. Δεν μπορούμε να προδώσουμε τα μυστικά μας στη τηλεόραση, εμείς είμαστε του θεάτρου. Είστε όμως ερασιτέχνης ηθοποιοί και αυτό που αναφέρατε πριν για τις ανασφάλειες, εσάς είναι διέξοδο τελικά όλο αυτό? Πώς και συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο? Θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς διέξοδος, είναι αλληλεπίδραση σε σχέση με τους μαθητές μου. Το θέατρο σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτίθεμαι, έτσι. Εκτίθεμαι στην τάξη, ήδη ξεκινάμε το θέμα τώρα από εκεί, έτσι. Βλέπεις ένα μαθητή ο οποίος το έχει λίγο με την τέχνη, το έχει λίγο, θέλει να πάει λίγο παραπάνω, αλλά κάπου ντρέπεται, κάπου διστάζει, θα τον ενθαρρύνεις. Θα ενταχθεί πιο γρήγορα κοινωνικά. Θα κάνει πιο γρήγορα φιλίες. Θα κερδίσει χρόνο. Θα σε εμπιστευτεί. Τέλος. Εσείς που έχετε μία αλφα σχέση με τους μαθητές και γενικότερα με νέους, νέα παιδιά, πώς κρίνετε τη σχέση τους με το θέατρο ή και γενικότερα με τις τέχνες? Υπάρχει απήχηση? Το θέλουν? Και αν όχι να συμμετέχουν μόνο, να το παρακολουθούν? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία αποξένωση. Προτιμούν το σινεμά, την τηλεόραση. Τελικά, τα social media. Προσωπικά πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα εδώ και μια πενταετία, υπάρχει μια άλλου είδους πολιτισμική ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι. Το βλέπω από τις δωρεάν εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο. Βλέπω ότι συμμετέχουν νέοι. Βλέπω ότι οι ώρες που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις προσφέρονται ώστε ο μαθητής να παρακολουθήσει, μικρές ηλικίες, όχι απαραίτητα ο μαθητής, έτσι. Να παρακολουθήσουν κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις και μετά να κάνουν και το κάτι παραπάνω που θέλουν, ας πούμε, έτσι, να έχουν ένα περιθώριο. Να ξεφύγουν και λίγο αλλιώς. Να ενθαρρύνουμε διαδικασίες προς την κατεύθυνση του πολιτισμού και κάποιες μέσα
μένουμε και εκεί. Δηλαδή να μην το εκφυλίζουμε, να μην το κάνουμε καταναλωτικό προϊόν, να το κάνουμε αξία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το μεταλαμπαδεύσουν αυτό και σαν αγάπη στα παιδιά τους. Οι περισσότεροι θα έλεγα και σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να παρέμβω εγώ. Να πω καταρχήν ότι αυτές τις μέρες ξεκινάει και το φεστιβάλ μαθητικού θεάτρου, που εδώ και 3 χρόνια γίνεται με την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου σε διάφορους χώρους, στο μικρό κυποθέατρο, στην Bethlehem κλπ. Που οι συνάδελφοι παρουσιάζουν πάρα πολύ ωραίες δουλειές που δείχνουν και το μεράκι των συνοδέλφων αλλά και το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέατρο. Επομένως, ούτως ή άλλως προσπάθεια στο υστέρημα του χρόνου μας γίνεται. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την τηλεόραση, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τα social media. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστή που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σπείρουμε ένα μικρό ζυζάνιο που πολλά παιδιά έρχονται στο θέατρο γιατί ακριβώς φιλοδοξούν να γίνουν star. Αν λοιπόν στο διάστημα που έρθουν στη θεατρική ομάδα μάθουν ότι πέρα από το star υπάρχει και η συνεργασία, υπάρχει η ανταλλαγή, υπάρχει η εμπιστοσύνη, υπάρχουν οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στο θέατρο, τότε έχεις κερδίσει κάτι. Ότι δεν είναι μόνο η λαμπερή εικόνα, αλλά είναι και άλλες δεξιότητες που μπορείς να μάθεις από το θέατρο και που μπορεί να το ακολουθήσεις ποτέ ξανά στη ζωή σου, αλλά έχεις κερδίσει έναν τρόπο να βλέπεις τον κόσμο και το πράγμα. Εσωτερικά ωφέλη που αναφέρατε και εσείς, κύριε Διαμαντίδη. Mm-hmm. Τρόπος έκφρασης μοναδικός. Δεν είναι εύκολη υπόθεση το θέατρο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και όταν το καταφέρεις, τα βλέπεις όλα με μια άλλη ματιά. Εσείς ως νέο μέλος, γιατί είστε πιο φρέσκια. Νέο μέλος, πώς το αντιμετωπίσατε. Εγώ πώς το αντιμετώπισα. Είμαι πολύ φοβισμένη, όμως τι έγινε. Εγώ εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη από όλη την ομάδα της Στόκνη, συγκεκριμένα από τη σκηνοθέτη μας, την κυρία Μπενέκου, που με πίστεψε σε μένα και σε αυτό που μπορώ να βγάλω, έτσι, και να φτάσω όπου δεν μπορώ, που λέει και πολύ αγαπημένος μας Καζαντζάκης. Δηλαδή, μου έδωσε μια όθηση να πάω ακόμα παραπέρα, πιο πέρα από όσο μπορώ. Με βοήθησε, το κατάφερα αυτό. Και βεβαίως το χειροκρότημα μετά το έδωσα εγώ στον εαυτό μου, πέρα από την επιδοκιμασία, την επιβράβευση που είχαμε χθες, ας πούμε, στην πρόβα Generale, ναι, mm-hmm. που ήταν για μένα πολύ σημαντική βραδιά. Εσείς, κυρία Μπενέκο, επειδή είστε καθηγήτρια, δεν είστε σκηνοθέτη, σωστά? Όχι, βέβαια. Όχι. Είμαστε 3 φιλόλογοι εδώ και ένας μαθηματικός. Ολότελα μαθηματικός. Ολότελα. Γιατί το λέω, το είπα πολύ χωριά. Και έχουμε δέσει πολύ. Γιατί οι φιλόλογοι, εντάξει, έχουν διαβάσει και λίγο θέατρο, λίγη τραγωδία, έχουν περάσει λίγο από το αρχαίο σκηνικό αυτό, οπότε ξέρουν, έχουν κάποια βάση. Οι μαθηματικοί πολλές φορές αρνούνται. Μπα, δεν θα το έλεγα. Όχι. Υπάρχει μια προκατάληψη αυτό το πράγμα, πιστεύω. Και έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που δίνεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, το θέατρο είναι ένα ευρύτερο κομμάτι της τέχνης. Αν κάποιος ασχολείται με μια μορφή τέχνης, κάποια στιγμή θα πάει και στο θέατρο. Το θέατρο περιέχει και άλλα πράγματα μέσα. Περιέχει τραγούδι, περιέχει ψυχολογία, ψυχανάλυση, περιέχει ένα σωρό πράγματα. Σκηνοθεσία όμως με την εκπαίδευση και πώς το καταφέρατε τώρα αυτό? Αυτό που λέγαμε πριν και εγώ, από το μαθητικό θέατρο έχω ξεκινήσει. Πέρυσι στην ομάδα ήμουνα βοηθός στην Ελένη τη Γιαμαλάκη, βοηθός σκηνοθέτη. Και προέκυψε. Ένα πείραμα είναι. Ωραίο πείραμα και με επιτυχία. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες είναι από την πρόβα. Ναι, είναι από τις πρόβες. Και πώς είναι η εμπειρία σας σε αυτό το πείραμα? Πολύ θετική. Θα το ξανακάνατε? Με τη συγκεκριμένη ομάδα, ναι. Τα πάντα. Δεν έχει ενδιασμός. Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι γιατί νιώθω τυχερή. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Γιαμαλάκη είναι σκηνοθέτης της τρικυμίας του Σέξπιρ που παρουσιάστηκε πέρυσι. Οπότε, ως ηθοποιός φέτος, πήρα πολύτιμες βοήθειες και από την κυρία Γιαμαλάκη, που θέλω να ευχαριστήσω. Γιατί είμαστε πάρα πολύ δεμένοι όλοι μαζί. Σας έδωσε κάποια συμβουλή έτσι που να σας έχει μείνει σε μια πρόταση? Όλες οι βοήθειες που παίρνεις στο θέατρο είναι πολύτιμες. Ναι. Κάθε τι που δεν το γνωρίζεις, αν μπορείς να το ρουφήξεις, είναι πολύτιμο. Γιατί
Είπαμε, εκτίθεσαι. Ναι. Και γίνεστε κι εσείς παιδιά, γιατί έχετε συνηθίσει στο λειτουργήμα αυτό που κάνετε και στο ρόλο που είστε να δίνετε εσείς κατευθυντήριες οδηγίες για τα περισσότερα θέματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, γίνεστε εσείς οι μαθητές της όποια σκηνοθέτητα ή σκηνοθέτητα. Ναι, βιώνουμε μια γιορτή, δηλαδή το λέω συνέχεια. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά που οι πρόβες μας πήγαιναν μέχρι αργά και που είμαι άτομο που κοιμάμαι πολύ νωρίς, γιατί αγαπώ το χάραμα, ποτέ δεν είπα, «Ωχ, πρόβα απόψε». Και νιστάζω. Πήγαινα με πολύ χαρά στην πρόβα. Με πάρα πολύ χαρά. Το είχατε... Γιατί βιώνουμε μια γιορτή. Είναι, μπορεί να έχει πολλές δυσκολίες, αλλά παράλληλα συνάμου είναι και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Το είχατε από μικρή στο μυαλό σας το όλο σκηνικό της ηθοποιίας. Ναι, εγώ το είχα αποθυμένο από μικρό παιδί να γίνω ηθοποιός, αλλά η μαμά μου το απαγόρευσε. Εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, δεν μπορούσες, δεν τολμούσες να πεις ηθοποιός, ούτε σε παγώναν αμέσως. Απαπαπα, θα βγεις στο γυαλί, εκτίθεσαι σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα. Ναι, ήταν ένα αποθυμένο, αλλά συνειδητοποιώ ότι τελικά. Σε όποια ηλικία μπορείς να βγάλεις. Από εκεί βγήκε και η έκφραση θέατρο γίναμε. Εγώ θέλω να μας ενημερώσετε για ακόμη μια φορά τις ημερομηνίες, τις μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και ώρες και πού ακριβώς θα έρθει ο κόσμος να σας απολαύσει και αν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Να έχετε και άλλο σχέδιο. Έχει μια δυναμική, σίγουρα. Ελένη, θες να πεις λεπτομέρειες. Ναι. Να πούμε ότι οι παραστάσεις είναι σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, 9 η ώρα στην πειραματική σκηνή στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ίσως και για μία απογευματινή παράσταση της Κυριακής. Τεκλή αλλά παράσταση δηλαδή την Κυριακή για να βγει. Τελευταία στιγμή μάλλον θα. Όπως το κάνουν και οι επαγγελματίες ηθοποιοί. Με διπλή παράσταση. Έτσι. Απλά ο χώρος είναι μικρός. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να, και φίλοι θέλουν να έρθουν να δουν την παράσταση. Εγώ θα ήθελα απλά να αναφερθώ στους συντελεστές και τους ηθοποιούς της παράστασης. Πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την παράσταση έχει η κίνηση. Οφείλουμε πάρα πολλά στην Ρενή Παπαδάκη Πλουμίδου, με την οποία είχαμε κάνει και διάφορα σεμινάρια πριν ξεκινήσουμε με το έργο αυτό. Έχει γραφτεί πρωτότυπο μουσική από τον Γιώργο το Στεφανάκη, βοήθησε πολύ και ο Γιάννης ο Κατσαρός ο κιθαριστής. Την επιμέλεια των κουστούμιών και των σκηνικών την ανέλαβα εγώ, αλλά ουσιαστικά είναι κάτι τελείως λιτό και αφαιρετικό. Το μακιγιάζει ο Κωνσταντίνος Ομανιάς. Την αφήσα και το πρόγραμμα η Ελένη Αγγελιδάκη, τον ήχο και το φωτισμό ο Αντώνης ο Αλεξάκης, το υποβολείο η Άννα Καγιαδάκη και τις φωτογραφίες του προγράμματος ο Στέφανος ο Πατεράκης. Τώρα όσον αφορά τους ηθοποιούς μας, έχουμε τον Γιώργο τον Παυλίδη και τη Διονυσία την Παπαϊωάννου, τη Μαρίνα την Πολωνάκη και τον Αργύρη τον Υπηράκη, τον Δημήτρη τον Καλογεράκη, τον Γιώργο τον Καλονάκη και την Ειρήνη την Κουρλετάκη, την Έφη την Περδικογιάννη, τον Γιάννη τον Διαμαντίδη, την Εύη την Πουλή, την Ευγενία την Καλογερίδη, τον Κωνσταντίνο τον Μανιά, τη Στέλλα την Αραβιάκη, τον Δημήτρη τον Καραουγλανίδη, την Ελένη την Γιαμαλάκη, τον Γιώργο τον Βουζαξάκη, την Άρια την Κατσούλη, τη Δήμητρα τη Ματαλιωτάκη, την Τζορτζίνα τη Βογιατζάκη και την Αλκιόνη την Αδαμάκη και φυσικά τη μικρή μας τη Χρυσάνθη τη Λαυρενίδη. Είστε μεγάλη ομάδα. Ναι. Σίγουρα θα είναι μια γιορτή. 20 ηθοποιοί. Και γύρω στους 8 συντελεστές. Το κοριτσάκι τελικά εμείς δεν θα μάθουμε, θα είναι έκπληξη όντως. Εσείς θα πρέπει να δείτε να δείτε την παράσταση και... Να πούμε ότι τα μονά πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Καθηλωτική. Παράσταση, γιατί ακριβώς, παράσταση. Ναι, ατμοσφαιρική, γιατί είμαστε πολύ μαζί, υπάρχει μια κίνηση, ρέει πάρα πολύ, οπότε αυτό δείχνει μια διάθεση να τη δεις και να την ευχαριστήσεις. Μπορώ να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ως προς τους συντελεστές ήθελα να πω ότι οι συνεργασίες της Στόκνη κρατάνε πολλά χρόνια η κάθε μια και ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι βγήκε μια τόσο εναρμονισμένη κίνηση οφείλεται στο ότι η Ειρηνή Παπαδάκη Πλουμίδου είναι χρόνια τώρα συνεργάτες της ομάδας και έτσι η ομάδα ξέρει ότι αυτό που θα πει, το πώς την εμπιστεύεται. Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα στο θέατρο. Αυτό λοιπόν ήρθε και έδεσε πράγματα, ακριβώς επειδή τα μονόπρακτα έχουν μια αυτοτέλεια, αλλά θα πρέπει να έχουν και μια κοινή γραμμή που θα τα συνδέει όλα αυτά.
Ήρθε η κίνηση λοιπόν και τα συνέδεσε και τους δίνει τη δυναμική που τους δίνει. Δεν είναι δηλαδή βγαίνουμε, λέμε το σκετσάκι μας και πάμε στο επόμενο, αλλά υπάρχει μία γραμμή η οποία τα συνδέει. Και αυτό είναι τόσο η μουσική γραμμή που έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα καινούριο, ένα νεαρό μουσικό που ανέλαβε, μαζί με την κίνηση, παλιά μας χορογράφο που ήρθε και πάτησε πάνω στη μουσική, με τη νέα ματιά της νέας μας σκηνοθέτηδας που μας καθοδήγησε στο πώς θα δούμε τους ρόλους, και έτσι βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει μία ροή και έχει κάτι να πει στο θεατή και σπονδυλωτά, που σημαίνει μεμονωμένα, αλλά και σαν μια συνολική ματιά στα προβλήματα του καιρού μας. Μπράβο σας, είναι κάτι καθηλωτικό, αναμένουμε να το δούμε και σίγουρα αυτό είναι... Αυτό που το έχεις εξήσει την Και να πούμε ότι εντάξει, το θέατρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, ναι, θα το λέγαμε έτσι, το οποίο εάν δεν δέσει η ομάδα, δεν φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα στην παράσταση. Και εσείς μόνο, φαίνεστε και απίστευτα δεμένη ομάδα. Και συνδέλεσαι πίσω από την ομάδα. Γιατί υπάρχει μια υποστήριξη απίστευτη, έτσι. Από το σανίδι. Τα ηχητικά, οι φωτισμοί, η μουσική, σπορά, η μουσική, η μουσική βέβαια. Εγώ πάντως από τώρα νιώθω το κενό που θα αφήσει μετά το τέλος των παραστάσεων μέσα μου. Το κενό που θα αφήσει μέσα μου. Οπότε... Πάνω σε αυτό πάντως που λέγατε, θέλω να πω ότι και η τάξη, η σχολική, αλλά και η σκηνή είναι καθρέφτης δικός μας. Mm. Αυτό μόνο. Και βγάζετε συναισθήματα όπως ακριβώς συμβαίνει καθημερινά μέσα σε μια τάξη. Mm. Όπως αλληλεπιδράτε στην τάξη μέσα, έτσι ακριβώς και πάνω στη σκηνή. Ο κάθε ηθοποιός επαγγελματίας ημί με το θεατή. Mm. Και ελπίζουμε να πετύχετε το στόχο σας. Mm. Ευχαριστούμε πολύ. Και το λειτουργήμα για ακόμα μια φορά. Και αυτό λειτουργήμα είναι το θέατρο. Εμείς ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε σε κάτι καινούργιο, να ετοιμάσετε και κάτι άλλο. Γιατί στεναχωριέται η κυρία. Στεναχωριέται η κυρία Αδαμάκη, μην τη στεναχωρείτε. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και το Σεπτέμβριο. Σίγουρα θα υπάρχουν επαναλήψεις, σίγουρα θα υπάρξουν. Για να μην υπάρχει και το κενό αυτό. Το κενό που το πάρει. Το πλεόνασμα που μας συμβαίνει με την ενασχόληση με το θέατρο είναι πρώτον ότι δίνουμε μια ιεράρχηση στις αξίες μας, τις οποίες μεταφέρουμε μέσα στην τάξη μας. Μας χαρακτηρίζει γενικότερα με ένα θετικό κλίμα και η θετική σκέψη και γενικότερα η θετική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά δεν αντιγράφουν ούτε διαταγές ούτε λόγο. Αντιγράφουν συμπεριφορές. Mm. Όταν λοιπόν δημιουργείς αυτό το πρότυπο, χωρίς να το. Και να το προασπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Χωρίς βαρύγδουπες. Κουβέντες. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δημιουργείς μια άλλη δυναμική στη νέα γενιά. Και είναι αυτός ο όμορφος αέρας του θεάτρου που σε μεταφέρει, σε ταξιδεύει, σε μαγεύει. Και είναι αυτό που ζητάμε τελικά από την παιδεία και την εκπαίδευση. Και είναι η τέχνη που πρέπει να είναι, αν όχι καθημερινά, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα αυτή με το χρονικό περιθώριο και με όλα τα προβλήματα μέσα σε μια τάξη. Να είναι ενταγμένη, να υπάρχει, να έχει ζωή. Έστω έτσι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Σας εύχομαι να φτιάξετε μια θεατρική ομάδα εδώ στο στούντιο. Να περάσετε υπέροχα. Να ανεβάσετε μονόπρακτο. Δύσκολο το μονόπρακτο, αλλά εντάξει, που τα καταφέρνουν οι καθηγητές. Να το ξαναπούμε. Ώρα 9, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Στο πολιτιστικό κέντρο. Στην πειραματική σκηνή. Στην πειραματική σκηνή, λοιπόν, από θεατρική ομάδα καθηγητών ΕΛΜΕ, νομού Ηρακλείου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σας απολαύσαμε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.